Έχουμε πει ότι όταν υπάρχει λόγος σοβαρός θα μας βλέπετε και εκτός της πρωινής εκπομπής το 9 με 11. Και αυτή τη φορά είναι ένας τέτοιος λόγος. Θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Είναι μαζί μας και έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας η γιατρός, η κυρία Άννα Κάτσακα, η οποία ξεκινώντας την καριέρα της στον χώρο αυτόν πρέπει να ήταν ίσως και η μοναδική αγκιοχειρουργός στην Ελλάδα. Και βεβαίως ο λόγος που θα μιλήσουμε μαζί της είναι επειδή έχει κάνει πάρα πολλά περιστατικά, άπειρα περιστατικά, τα οποία βεβαίως αφορούν και κάτι από το οποίο πάσχουν πολλοί Έλληνες και ενδεχομένως, όχι μόνο Έλληνες, όλοι, και ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο θα αυξηθεί. Θα μας τα πείτε όλα αυτά, γιατί θα μιλήσουμε για την θεραπεία των κύρσων και των ευραγγείων. Γεια σας, κυρία Κάτσακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Να φανταστείτε ότι περίπου 50-60, ίσως να φτάνουμε και 70% που τα άτομα υποφέρουν από φλεβικές παθήσεις. Αν μιλήσουμε για τις ευριαγγείες και ποια γυναίκα δεν έχει κάποια ευριαγγεία στα πόδια της. Οπότε είναι πολύ συχνό φαινόμενο και πολλές φορές το αμελούμε γιατί δεν έχουμε συμπτώματα, οπότε ασθενείς φτάνει σε προχωρημένες καταστάσεις και φυσικά μπορεί να δημιουργηθεί θρόμβωση, η οποία είναι μια επικίνδυνη επιπλοκή που μπορεί να επιφέρει αρκετά προβλήματα στην υγεία μας. Βεβαίως, και είναι, αν το αφήσει κιόλας, μπορεί να αισθάνεται και πόνο τελικά, έτσι. Και ίσως και πολλές φορές και πολύ βαρύ πόνο και έτσι, όχι εύκολα, διαχειρίσιμο πόνο. Περισσότερο βάρος, αλλά αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι η επιπλοκή. Γιατί αν δημιουργηθεί μια θρόμβωση, οπωσδήποτε θα πρέπει άμεσα να γίνει κάποια θεραπεία για να μην δημιουργηθεί πνευμονική εμβολή, που θα χρειαστεί νοσηλεία και πολλά άλλα. Περισσότερο κινούνται αυτά τα άτομα όταν δημιουργηθούν επιπλοκές. Αυτές είναι οι χειρότερες όλων. Δεν έχουν έντονο πόνο. Συνήθως την άνοιξη έχουν κάποιο βάρος. Περισσότερο νιώθουν βαριά τα πόδια τους. Οι δεμοί, έτσι, έντονα συμπτώματα. Ελάχιστα άτομα έχουν έντονα συμπτώματα για να απευθυνθούν σε κάποιο γιατρό. Ναι, γιατί έχω μια φίλη η οποία είχε και αισθανόταν και πόνο. Γι' αυτό το είπα το πόνο. Δεν το έκανε. Όχι επειδή έχω εγώ, γι' αυτό σας το είπα. Λοιπόν, να τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα. Πόσο συχνή πάθηση είναι η κύρση? Ναι, αρκετά. Είπαμε περίπου στα 60, 60%. 60%, έτσι. Ναι, αρκετά συχνή. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που ευθύνονται γι' αυτό? Ναι, είναι και υπάρχουν λόγοι. Και αυτό που ήθελα να πω, ότι αυξάνονται μέρα με τη μέρα, γιατί η ζωή μας άλλαξε. Παλιά το άτομο κινιότανε, ευάδιζε, τώρα μένουμε σε έναν υπολογιστή. Ακόμη και να διασκεδάσουμε, πηγαίνουμε σε ένα μπαράκι που είμαστε όρθιοι. Άρα για όλη αυτή η ορθοστασία, είτε καθιστική ζωή, έχουμε μία αύξηση των φλεβικών παθήσεων, αρκετά μεγάλη, και αρκετές επιπλοκές. Οπότε αυξάνεται όσο αλλάζει η δική μας ζωή και οι συνήθειες. Μάλιστα, και όσο δεν φροντίζουμε λίγο να έχουμε και περισσότερη άσκηση στη ζωή μας, η οποία θα είναι διαφορετική. Μάλιστα, τώρα υπάρχουν... Παίζεις ένα μπαλάκι άσκηση, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ειδικά στις φλεβικές παθήσεις, το βάδισμα, δεν χρειάζεται να πάμε σε γυμναστήριο, κολύμπι και βάδισμα. Είναι δύο πράγματα που μας βοηθούν πάρα πολύ και δεν χρειάζεται να δώσουμε και χρήματα να τρέξουμε σε ένα γυμναστήριο, φτάνει. Πάμε στην παραλία μας, να πάμε να κολυμπήσουμε στη θάλασσά μας. Βοηθάει πάρα πολύ στο φλεβικό σύστημα. Και βέβαια, και τώρα χτυπήσατε και τη δική μου φλέβα, μια που έχω και το περπάτημα το αγαπώ και κολυμπάω στάνταρ μια φορά την εβδομάδα, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν μέθοδοι οι οποίες προτείνονται για την αντιμετώπιση των κυρσών και ποιες είναι? Ναι, αυτό σήμερα θα μιλήσω για το σκληρυντικό αφρό. Εγώ είμαι 40 χρόνια αγκιοχειρουργός. Η αγκιοχειρουργική άλλαξε εδώ και 40 χρόνια. Ξεκινήσαμε τα χειρουργεία, εδώ και 30 χρόνια ήρθε το λέιζερ. Και εδώ και μια δεκαετία κάνουμε το σκληρυντικό αφρό. Βλέπεις ότι η ιατρική συμβαδίζει σύμφωνα με τις αλλαγές των πεπιθήσεων
συνηθίσεων και τις συνήθειες των ανθρώπων. Δηλαδή φτάσαμε να αντιμετωπίσουμε τώρα τους κυρσούς σε 20 λεπτά. Mm-hmm. Να έρθει το άτομο στο ιατρείο, να κάνουμε την έκθεση του αφρού και να φύγει, να πάει στις δραστηριότητες του, να γυρίσει στο σπίτι. Ενώ παλιά χρειαζόταν να νοσηλευτεί το άτομο, να κάνουμε χειρουργική επέμβαση. Όχι ότι δεν γίνονται ακόμα χειρουργικές επεμβάσεις, φυσικά γίνονται και το λέιζερ γίνεται. Απλώς ο αφρός μας έδωσε μία δυνατότητα μεγαλύτερη να αντιμετωπίζουμε όλες τις φλέβες, ενώ όταν κάνουμε λέιζερ περιορίζεται, θα κάνουμε την κεντρική φλέβα μόνο και θα χρειαστεί να κάνουμε είτε αφρό, είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες τομούλες να αφαιρέσουμε. Με το σκληρυντικό αφρό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη φλεβική ανεπάρκεια εξ ολοκλήρου και φυσικά στο ιατρείο. Mm-hmm. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτός ο σκληρυντικός αφρός? Ναι. Είναι αέρας με πολύ μικρή ποσότητα φαρμάκου, όπως θα δούμε και στο βίντεο, για να γίνει λευκός. Οπότε με τη βοήθεια των υπερήχων βλέπουμε σε ποιο σημείο πρέπει να εκχύσουμε τον αφρό. Εκχύεται ο αφρός μέσα, σμπρώχνει το αίμα, έτσι με απλά λόγια, γίνεται μια σύσπαση στη φλέβα και η φλέβα απορροφείται από τον ίδιο οργανισμό. Μάλιστα. Άρα είναι λιγότερο παρεμβατικό από τα άλλα, έτσι? Καθόλου, ή δεν είναι καθόλου παρεμβατικό? Μια έγχυση είναι μια έγχυση. Μια έγχυση, ας πούμε, κάποια βελόν, κάποιο καθητηράκι σε εκείνο το σημείο. Αυτό που θα περάσω είναι ανώδυνο. Φυσικά, okay, μετράει και η πείρα του γιατρού. Και φυσικά και η πείρα και οι γνώσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε κι εμείς και οι χειρουργοί πώς γίνεται ο σκληρυντικός αφρός. Όλα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ο καθένας φυσικά ανέπτυξε ορισμένα πράγματα. Άλλος μπορεί να είναι καλός σε κάπου αλλού, άλλος σε κάπου αλλού. Εγώ σε αυτό το θέμα της σκληροθεραπείας που έκανα χρόνια και τώρα που την κάνω με το σκληρυντικό αφρό, τα αποτελέσματα είναι άριστα. Πάνε πάρα πολύ καλά. Γιατί όχι όμως το λέιζερ? Υπάρχουν προτερήματα, πλεονεκτήματα? Το λέιζερ είναι σαν επέμβαση, μια μικροεπέμβαση. Θα πρέπει να εισαχθεί μέσα στη φλέβα. Μετά, εφόσον κάνουμε την κεντρική φλέβα, δεν έχει αποτελέσματα στις παράπλευρες, θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες τομούλες. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Okay, βγήκε μετά ο σκληρυντικός αφρός που το απλοποίησε ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Φυσικά ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Μπορεί και το χειρουργείο και το λέιζερ και το σκληρυντικό αφρό. Τα πάντα γίνονται. Εγώ δηλαδή, σαν αν μπω στη θέση του ασθενή, θα προτιμούσα να κάνω κάτι πιο απλό, πιο γρήγορο για μένα. Όταν ακούω επέμβαση, πάντα είχα θέμα με τη μέση μου και προτίμησα να κάνω κολύμπη, να κάνω άλλα θέματα, να μην μπω στο χειρουργείο. Όλοι μας λίγο πολύ το αποφεύγουμε. Και εγώ, όταν έρχονται οι ασθενείς, πάντα μπαίνω στην άλλη καρέκλα. Δεν κάθομαι εδώ. Θα μπω στην άλλη καρέκλα και θα δω. Θα το συζητήσω μαζί του, θα μου πει τι θέλει, τι γίνεται και ανάλογα μετά θα επεμβώ με κοινή συνενέση. Βεβαίως. Τώρα, σε περίπτωση που κάποιος έχει κάνει στο παρελθόν είτε χειρουργείο είτε λέιζερ και το πρόβλημα δεν έχει φύγει, μπορεί να κάνει και τον αφρό? Όχι, δεν έχει φύγει το πρόβλημα. Μπορούμε, επειδή είναι μια κληρονομική πάθηση αυτή και φυσικά μερικά επαγγέλματα, όπως είναι οι αρτοποιοί, οι κομμότριες και όλα αυτά, συνεχίζουν να έχουν ορθοστασία. Δεν ακολουθούν τις οδηγίες, ξαναεμφανίζουν κυρσούς. Οπότε η καλύτερη μέθοδος σε αυτή την περίπτωση είναι να κάνω σκληρυντικό αφρό. Ούτε χειρουργείο, ούτε λέιζερ. Το καλύτερο είναι να κάνω σκληρυντικό αφρό. Υπάρχουν άτομα που χειρουργηθήκανε 5 φορές, 10 φορές, άλλοι 3-4 και είναι γεμάτο το πόδι από φλέβες. Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να κάνουν σκληρυντικό αφρό μετά από κάποια χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα. Και ποιες άλλες φλεβικές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον σκληρυντικό αφρό? Οι ευρυαγγείες, τα άτομα έλκη, που δυστυχώς είναι και αυτά αρκετά. Έχουμε πολλά που υποφέρουν για πάρα πολλά χρόνια με άτον έλκος. Άτον έλκος είναι μια πληγή που δημιουργείται και σε αυτό δίνουμε λύση. Έχουμε ένα
κέντρο Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Μπρατισλάβα λειτουργούμε με τη βοήθεια ενός πλαστικού που βρίσκεται στο κέντρο μας, μπορούμε να λύσουμε το θέμα και των άτομων ελκών. Είτε με τον σκριτικό αφρό και μετά τοποθετούμε PRP, διβάζουμε διάφορες επιδέσεις και θα φτάσουμε σε ένα σημείο να κλείσουμε το έλκος. Που, αν θα μας ακούν σήμερα, υπάρχουν άτομα που υποφέρουν και 5 και 10 χρόνια. Βεβαίως. Και φυσικά και στις ευριαγγείες. Οι ευριαγγείες τώρα, να πάμε λίγο για τις ευριαγγείες. Εννοείται, γιατί είπαμε ότι και εμείς οι γυναίκες πια δεν έχει έτσι, πια δεν είναι τόσο συχνή. Ναι, ευριακή ακόμη περισσότερο, όπως είπα και στην αρχή. Και ποια γυναίκα δεν έχει κάποια ευριακή στο πόδι τους. Οι άντρες λίγο το καλύπτουν με τις τριχούλες που έχουν. Αλλά γενικώς οι ευριακές είναι αρκετά συχνά, τις έχουμε, αλλά περισσότερο δημιουργείται κάποιο χάος στην ευριακία, γιατί θεωρούν ότι είναι αισθητικό. Και πάρα πολλές φορές πηγαίνουν, κάνουν λέιζερ, πηγαίνουν σε ινστιτούτα, σε όλα αυτά, αλλά θεραπεία δεν υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολη η θεραπεία των ευριαγγειών. Πρέπει να απευθυνθούν τα άτομα σε αγκιοχειρουργό, αλλά και εξειδικευμένο πάνω σε αυτό το κομμάτι, για να έχουμε μία θεραπεία στις ευριαγγείες. Δηλαδή, αυτά τα άτομα παιδεύονται πηγαίνοντας δεξιά-αριστερά, χωρίς να έχουν αποτέλεσμα. Γιατί θα πρέπει κάποιος να θεραπεύσει τις ευριαγγείες? Υπάρχουν αντίστοιχοι φόβοι με τις... Εντάξει, ναι. Οι ευριαγγείες συνήθως όσο τις αφήνουμε, μεγαλώνουν και δημιουργούν κάποιες μικροαιμορραγίες. Οπότε πολλές φορές δεν το παίρνουν και ήδη σε ασθενείς, ή πολλές φορές έρχονται και οι γιατροί, αιμορράγησε τόσο πολύ που πήγα στο ιατρικό κέντρο και αυτά. Και πάντα κάτω από μια ευριαγγεία υπάρχει και μια φλεβική ανεπάρκεια. Θα πρέπει να δούμε, υποβόσκει και κάτι άλλο, πιο σοβαρό. Οπότε το πιο σωστό είναι να εξεταστεί το άτομο, να κάνει το τρίπλεξ. Ο γιατρός φυσικά θα προτείνει και συμβουλές, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, αυτό μπορεί να ξαναδημιουργηθεί όχι στα ίδια σημεία που θα γίνει η έκκληση του αφρού όλα αυτά, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί σε άλλα σημεία. Οπότε αυτό που κάνω εγώ όταν έρχονται οι ασθενείς, την πρώτη φορά περίπου ξοδεύω μία ώρα να εξηγήσουν, να αλλάξω λίγο την πεποίθηση, να καταλάβουν ποια είναι η πάθησή τους, τι πρέπει να κάνουν για να μην ξαναδημιουργηθούν ευριακίες είτε κυρσί. Οπότε είναι βασικό το άτομο αυτό να καταλάβει, γιατί όταν γνωρίζεις, κερδίζεις. Εγώ έτσι λέω. Κερδίζεις, τι κερδίζεις? Υγεία. Με το βασικότερο μας πράγμα. Οπότε ακολουθώντας τις συμβουλές, και φυσικά παρακολουθώ εγώ τους ασθενείς μου μία φορά το χρόνο, μία φορά στα 2 χρόνια, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έχουν πολύ καλή πρόγνωση. Και βέβαια η ιατρική επιστήμη είναι κάτι το οποίο χρειάζεται διαρκώς επιμόρφωση. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Όμως έπειτα από τόσα χρόνια, είσαστε αγκιοχειρουργός εδώ και 40 χρόνια. Τελικά τι είναι εκείνο το οποίο είναι συνδυασμός? Η πείρα, η γνώση, αφότερα. Πρώτα, η αγάπη σε αυτό που κάνεις. Η αγάπη μας καθοδηγεί πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν τελειώνεις από τη δουλειά σου και δεν νιώθεις κουρασμένος, σημαίνει ότι αγαπάς αυτό το κομμάτι. Το θέλεις. Δεν είναι τυχαίο που και τα 4 παιδιά μου γίναν γιατροί. Μεταβιβάζουμε στην οικογένεια αυτό το οποίο νιώθουμε. Φυσικά η αγάπη, η εμπειρία μετράει πάρα πολύ, γιατί όταν δεις άπειρα περιστατικά θα ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Φυσικά η μέθοδος τη γνωρίζουμε όλοι. Η αγκιοχειρουργή στα συνέδρια που πάμε από εκεί και πέρα, πώς ο καθένας θα χρησιμοποιήσει και πώς βλέπει τα αποτελέσματα και τι πείρα έχει, σε αυτό διαφέρουμε. Δεν είμαστε οι ίδιοι. Όλοι γνωρίζουμε το σκλητικό αφρό, όλοι γνωρίζουμε τα χειρουργεία, όλοι γνωρίζουμε το λέιζερ. Το τι αποτελέσματα θα φέρουμε εξαρτάται για μένα πάρα πολύ και από την αγάπη ως προς αυτό που κάνουμε και
από την εμπειρία που έχω. Από την εμπειρία σας αυτήν ακριβώς, ο σκληρδικός αφρός είναι μία μέθοδος η οποία προτιμάται από πολύ κόσμο στον παγκοσμίω ή... Αν ενημερωθεί ο κόσμος, ένας λόγος που ήρθα και εγώ σήμερα εδώ πέρα είναι να ενημερώσω τον κόσμο και πάρα πολλοί συνάδελφοι θα γνωρίζουν. Γιατί εξελίσσεται, όχι της δικιάς μου ειδικότητας, γενικώς η ιατρική εξελίσσεται. Το να μπω εγώ στην ειδικότητα του καρδιολόγου θα γνωρίζω κάτι, αλλά δεν είμαι ενημερωμένη. Πάρα πολλοίς κόσμος δεν είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται ενημέρωση. Οπότε και ένας λόγος που ήρθα σήμερα είναι να ενημερώσουμε, να δουν οι ασθενείς ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Γιατί πολλές φορές ο φόβος μας ως προς την επέμβαση μας κάνει να αναβάλουμε. Και δεν υπάρχει ένα άτομο που δεν φοβάται. Όλοι φοβόμαστε και γίνεται αναβολή, αναβολή, αναβολή. Το μήνυμα που ήρθα να περάσω σήμερα είναι να πω ότι μπορούν να θεραπεύσουν τους κυρσούς γρήγορα, ανώδυνα. Δεν χρειάζεται να αναβάλουν πια, γιατί δεν θα γίνει χειρουργική πράξη. Θα μείνουν στο ιατρείο περίπου 20-25 λεπτά, θα φύγουν, θα πάνε στις καθημερινότητές τους. Οπότε αποφασίζουμε πιο εύκολα ότι δεν υπάρχει φόβος και δεν υπάρχει και πόνος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κάτσακα, που μας εξηγήσατε τι ακριβώς συμβαίνει με τους, με τους κυρσούς και με τις ευριαγγείες. Νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσουμε την συζήτηση αναφορικά με τα ιατρικά.